Τις ψηφίδες του τραγικού παζλ προσπαθούν να βάλουν στη σειρά οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές με στόχο να φωτίσουν την πιο κρίσιμη στιγμή της τραγωδίας. Δηλαδή το πώς άνοιξε η μοιραία πόρτα του τρόλεϊ και ο άτυχος Θανάσης Καναούτης βρέθηκε στο κενό τραυματισμένος θανάσιμα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που βρισκόταν μέσα στο τρόλεϊ, έζησε λεπτό προς λεπτό το περιστατικό και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια στον Αντώνη Μανιώτη το τραγικό συμβάν. Το παιδί είναι πάνω στην πόρτα στηριγμένο, ο ελεκτής είναι μαζί με το παιδί, τσακώνονται, είναι στα χέρια και ξαφνικά τα ανοίγει η πόρτα και το παιδί βρίσκεται κάτω. Με τον ελεκτή πάνω του. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι τον έσπρωξε, γιατί δεν είδα, σας λέω, αλλά ήταν στα χέρια. Αυτή η κατάσταση, αυτή έτσι. Και το παιδί βρέθηκε με την πόρτα ανοιγμένη, χωρίς να την ανοίξει όμως το παιδί, σας λέω, χωρίς να ανοίξει το παιδί την πόρτα, η πόρτα βρέθηκε, ο οδηγός ήταν στη θέση του, ούτε καθισμένος, ούτε και όρθιος. Μια κατάσταση όρθια. Μπορεί να την άνοιξε ο οδηγός την πόρτα, δεν λέω, γιατί σας είπα δεν είδα, αλλά όχι όμως το παιδί. Το παιδί δεν άνοιξε την πόρτα, ούτε ανοίγει αυτή η πόρτα μόνη της, στηριζόμενη. Το παιδί βρέθηκε μετέωρο με τον ελεκτή πάνω του. Πάνω στο κεφάλι του παιδιού, πάνω στο σώμα του παιδιού. Και το παιδί βρέθηκε έξω. Η πόρτα άνοιξε αυτόματα. Δεν άνοιξε με το παιδί μόνο του, όχι. Όχι, όχι, δεν την άνοιξε το παιδί μόνο την πόρτα. Υπάρχει περίπτωση να άνοιξε ο οδηγός. Ο οδηγός, ναι, αυτό ακριβώς σας λέω. Γιατί ο οδηγός ήταν κινήσει. Ανέβαινε, σηκωνόταν και κατέβαινε. Σηκωνόταν και κατέβαινε. Το τρόλεϊ ξεκινούσε, σταματούσε. Δηλαδή την ώρα που έγινε αυτό δεν κατάλαβε κανείς. Ο οδηγός όμως πρέπει να άνοιξε την πόρτα. Ο οδηγός ήταν με το μέρος του ελεκτή. Ξεκίνησε σταμάτα και ο κόσμος είμαστε τσουβάλι μέσα. Η ατμόσφαιρα μέσα στο τρόλεϊ ήταν τόσο ηλεκτρισμένη που η Γεωργία Παναγιωτοπούλου ακόμη και δύο ημέρες μετά τον άδικο χαμό του Θανάση, έχει μπροστά στα μάτια της κάθε στιγμή από την αρχή ως το τέλος. Φτάνοντας όμως στην παιδική χαρά, αντιλαμβάνομαι να γίνεται χαμός. Να φωνάζει ο ελεκτής, να φωνάζει το παιδί, να φωνάζει ο κόσμος και τους λέμε: θα κατεβείτε, όχι, λέει, θα πληρώσουμε πρόστιμο. Λέει: δεν έχω να πληρώσω πρόστιμο, γιατί είμαι άνεργος και οι γονείς μου είναι άνεργοι. Το παιδί επέμενε, φώναζε. Ο ελεκτής άρχισε να φωνάζει, του λέμε: παιδιά, αφήστε τον. Φώναζε ο κόσμος: αφήστε το παιδί, το πιάσουμε εμείς στο εισιτήριο. Αυτό κάνετε κάθε φορά, λέει: πληρώνετε. Δεν έχετε δικαίωμα να πληρώσετε, λέει, κανός το εισιτήριο. Είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολίτης να πληρώνει το εισιτήριό του. Μα δεν έχει, λέμε, το παιδί να το πληρώσουμε εμείς. Όχι, λέει, δεν το δέχομαι. Αλλά ο οδηγός επέμενε και του λέγε: κατέβα κάτω, κόρη. Θα πληρώσω εισιτήριο. Το παιδί έλεγε: δεν κατεβαίνω, ούτε εισιτήριο έχω να πληρώσω. Και ο οδηγός, ο ελεκτής, άρχιζε να φωνάζει και να βρίζει. Έβριζε όλο τον κόσμο. Οριόταν ο ελεκτής. Ο οδηγός του μοιραίου τρόλεϊ, σύμφωνα με το πρώτο θέμα online, επιβεβαιώνει τη συμπλοκή, αλλά έχει άλλη άποψη για το πώς άνοιξε η πόρτα. Ο ελεγκτής τον πρόλαβε και τον άρπαξε από την μπλούζα και η μπλούζα σκίστηκε, ενώ έσπασαν και τα γυαλιά του ελεγκτή. Μόλις ηρέμησαν, ξεκίνησαν για να συνεχίσω τη διαδρομή. Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά και ο νεαρός πήγε τρέχοντας στη μεσαία πόρτα, έσπασε το μπουτόν κινδύνου, το όχημα αυτόματα άρχισε να επιβραδύνει και ωστόσο ο νεαρός άνοιξε την πόρτα και πήδηξε έξω. Τσακωνόταν. Δεν πια μπουνιά και τέτοια, όχι, το παιδί δεν χτύπησε κανέναν. Απλώς υπήρχε μια διαμάχη στα χέρια, μπλούζες και τέτοια. Αλλά ήταν και ο ελεκτής, ήταν πολύ επιθετικός με το παιδί. Εγώ το μόνο που άκουγα, ο θα πληρώσεις το εισιτήριο. Όχι, δεν πληρώνω γιατί δεν έχω χρήματα. Το μόνο που άκουγα ήταν οι φωνές, τσακωμούς, τραβήγματα, μπλούζες, όλα αυτά. Αλλά χωρίς να ρίξει ξύλο το παιδί, δεν χτύπησε. Έτσι περιέγραψε τα όσα έζησε η Γεωργία Παναγιωτοπούλου, η οποία εμφανίστηκε μάλιστα διατεθειμένη να δώσει και ένορκη κατάθεση. Όταν ο Θανάσης βρέθηκε αιμόφρυτος στο έδαφος, επικράτησε πανικός και όσοι επέβαιναν στο όχημα καταφέρθηκαν ενάντια στον ελεγκτή. Ο συγκλονισμένος πατέρας του 19χρονου πιστεύει πως το παιδί του το έσβρωξαν και μέσω της δικηγόρου του κάνει έκκληση σε όσους ήταν μπροστά να πάνε να καταθέσουν. Οι κύριοι λένε ότι την άνοιξε το παιδί. Η πόρτα από μόνη της δεν ανοίγει. Που είναι η υδραυλική. Τώρα, αν ανοίγει με το παραμικρό, και ένα μικρό παιδί μπορεί να σκοτωθεί. Κάποιος τα φταίει. Συμπλοκόταν και κάποιος τον έσπρωσε και έπεσε με την πλάτη. Απλά πράγματα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Υπάρχουν αυτόπτης μάρτυρες. Όποιος άλλος μπορεί να γνωρίζει για την υπόθεση, καλείται να προσέλθει. Στο σημείο του δυστυχήματος στο Περιστέρι πάντως, συνεχώς φίλοι του Θανάση αλλά και απλοί πολίτες αφήνουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού.